Πάμε σε άλλο θέμα. Στο θέμα μας σήμερα. Το θέμα μας είναι, κυρίες και κύριοι, οι χρυσές δουλειές. Σήμερα θα μιλήσουμε για χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές. Κουνάς το κεφάλι σου, ξέρεις τι θα πω. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες, για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, δύο κυρίες από μια διαφημιστική εταιρεία περιοδεύουν την Κρήτη και παρουσιάζουν, έτσι λέλεγε, έτσι πήγα και εγώ, με αυτή την προοπτική πήγα χθες να παρακολουθήσω αυτή την ενημέρωση, παρουσιάζουν, λέει, τις δράσεις που θα κάνουν το 2015 για να προβάλλουν το νησί μας, τον τουρισμό κλπ. Οτιδήποτε σχετίζεται δηλαδή με αυτό, στο εξωτερικό. Χθες ήταν η σειρά του Ηρακλείου. Να πω ότι έχει προηγηθεί η πόλη των Χανίων, η πόλη του Ρεθύμνου, η πόλη του Αγίου Νικολάου και χθες τελευταία μέρα, λίγο πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο, η υπόθεση επήγε σε ενημέρωση, σε μια ανοιχτή σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία πήγα και εγώ να ακούσω. Και πήγα ως δημοσιογράφος να ακούσω. Λοιπόν, θα πω ότι έφρυξα. Αυτό μόνο λέω. Έφρυξα. Έφρυξα, δηλαδή έφυγα με ταχυπαλμία. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά οι κυρίες αυτές κατόρθωσαν να μου προξενήσουν ταχυπαλμία από αυτά που άκουγα. Η εταιρεία, κυρίες και κύριοι, που θα πάρει 1,6 εκατομμύρια ευρώ, σας αποκαλύπτουμε σήμερα από την Πηξίδα, από την Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ, διαπίστωσα χθες ότι δεν διαθέτει ούτε καν δική τη σελίδα στο ίντερνετ. Αλλά θα μας κάνει η ιντερνετική προβολή ως Περιφέρεια. Και ησύχασα. Την αναβαθμίζουν, μου δήλωσαν σε σχετική ερώτησή μου. Και θα μου πεις, είναι κακό? Όχι. Κακό είναι που δεν απάντησαν ούτε μια φορά στις επίμονες ερωτήσεις μου για το πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και τι εκτιμήσεις κάνουν οι κυρίες της συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας. Encore λέγεται. Low Encore, Encore Low, κοινοπραξία είναι, για την επίτευξη του στόχου και την ανταπόδοση της συνολικής προβολής του νησιού στο εξωτερικό. Δεν αφήνω ειλικρινά καμιά αιχμή προς την περιφέρεια Κρήτης. Το λέω, το δηλώνω. Καμία αιχμή. Και θα πω γιατί δεν αφήνω καμιά αιχμή. Ακολούθησε μια διαδικασία διαγωνισμού όπως προβλεπόταν. Την έχουν φροντίσει να τη φτιάξουν βέβαια άλλοι αυτή τη διαδικασία. Αυτοί που νομοθετούν. Οι βουλευτές δηλαδή. Άλλωστε στο παρελθόν, να το θυμίσουμε κι αυτό, έχει πάρει εύσημα για τις διαδικασίες της, όπως τις ακολουθεί, όπως μας ξεκαθάρισε ο κύριος Ραπτάκης, εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας. Έχω όμως πολλές αμφιβολίες μετά από αυτά που είδαν τα μάτια μου χθες και άκουσαν τα αυτιά μου, αν η συγκεκριμένη εταιρεία ξέρει που βρίσκεται στον τουριστικό χάρτη η Κρήτη και από πού ξημερώνει. Βαριές κουβέντες σας φαίνονται, και πού να ακούσετε ή να δείτε τη συνέχεια. Έχουν, λέει, αναλάβει αντίστοιχες καμπάνιες για την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα, μιλάμε δηλαδή για κατεξοχήν τουριστικές περιοχές η Ήπειρος και η Κεντρική Μακεδονία. Τους εξήγησα ότι εδώ είναι Κρήτη και αυτό σημαίνει ναυαρχίδα στον ελληνικό τουρισμό με τον πύχη πολύ ψηλά. Τι μου λέτε τώρα για τουρισμό σε Άρτα και Κοζάνη, είπα χαρακτηριστικά χθες. Από Ρόδο, Μύκονο, Κέρκυρα, έστω μεριά, υπάρχει καμιά εμπειρία, ρώτησα. Όχι, μου είπαν ευγενικά. Κατάλαβα, είπα, θα μάθετε στο Κασίδι το κεφάλι και θα κρυβοπληρωθείτε γι' αυτό. 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό δεν είναι χρυσές δουλειές σε καιρό πείνας, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι. Θέλω όμως να μιλήσω με ανθρώπους που ήταν εκεί. Γιατί εγώ μπορεί να κάνω λάθος και να τα βλέπω με μια οπτική που να μην συμφωνεί με την οπτική των άλλων. Και επειδή εγώ είμαι, αν θέλετε, ένας άνθρωπος που σχετίζομαι με αυτό το χώρο, έχω επαγγελματική σχέση και εμπειρία με αυτό το χώρο, θέλω να ακούσω και κάποιους άλλους που έχουν επαγγελματική γνώση και εμπειρία από άλλους χώρους. Καλημερίζω τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, και ξενοδόχος ο ίδιος. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας. Ήσασταν και εσείς χθες εκεί. Θέλω να μου πείτε έτσι την άποψή σας. Σας πούλησαν αυτές οι κυρίες? Διότι εμένα δεν μου πούλησαν. Ούτε εμένα μου πούλησαν. Δηλαδή μισό λεπτό. Εσείς... Όταν στο ξενοδοχείο μου, εγώ δεν θα έπαιρνα αυτούς. Δεν θα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κύριε Χαλκιαδάκη, εσείς έχετε το κάκτους και ποιο άλλο? Το κάκτους.
Cactus Beach, το Cactus Village και το Cactus Royal. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν τρία ξενοδοχεία. Ναι. Και ερχόταν στο γραφείο σας αυτές οι δύο κυρίες χθες και σας έλεγαν αυτά που μας είπαν εκεί. Θα τους δίνατε 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα για να σας κάνουν τη δουλειά αυτή? Είπατε όχι, ε? Όχι. Μου φάνηκαν τελείως μη επαγγελματίες. Εμένα μου φάνηκε, να πω ότι μου φάνηκε, εμένα μου φάνηκε, κύριε Χαλιαδάκη, ότι δεν ήξεραν καν για ποιο λόγο ήρθαν και τι ήρθαν να κάνουν. Θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε λίγο το τι απάντησαν στην ερώτησή μου όταν τους ρώτησα? Είναι δυνατόν καταρχήν να μην έχουν σελίδα στο ίντερνετ? Όχι, δεν είναι. Όταν ακόμα και τα περίπτερα. Μια εταιρεία διαφήμισης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν έχουν ακόμα σελίδα στο ίντερνετ. Λοιπόν, μια εταιρεία που θα πάρει 1,6 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν μόνο από την περιφέρεια Κρήτης, γιατί από ό,τι μας είπαν χθες θα πάρουν και από αλλού, δεν έχει σελίδα στο ίντερνετ. Για να ακούσουμε την ερώτησή μου αυτή. Θα τη θυμάστε βεβαίως, γιατί ήσασταν μπροστά. Να ρωτήσω επίσης, η σελίδα σας στο ίντερνετ, η εταιρική για να δούμε παλιότερες δουλειές σας, ποια είναι? Δεν έχετε σελίδα, γιατί την αναζητώ, αλλά δεν υπάρχει. Υπήρχε παλιότερα με τις δουλειές σας πάνω, στον τουρισμό συγκεκριμένα? Τι δουλειές έχετε κάνει στον τουρισμό στο πρόσφατο παρελθόν? Θα σας πω... Τι έχετε μανατζάρει δηλαδή? Ρωτάω τώρα εγώ. Όχι, θα ήθελα να μας το πείτε τώρα. Είναι καλό να το ακούσουν και... Θέλει να μας το πει μετά. Το έργο που κινούμε αυτή τη στιγμή παράλληλα με το έργο της Κρήτης είναι ο τουριστική προβολή της περιφέρειας της Κρήτης. Παλιότερα, ταυτόχρονα μάλλον, κινήσαμε και ένα κομμάτι της τουριστικής προβολής της κεντρικής Μακεδονίας. Παλιότερα κινήσαμε ολόκληρο το κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας. Κινήσαμε την τουριστική προβολή της δυτικής Μακεδονίας. Συγγνώμη, θέλω, ωραία, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Για καθαρά τουριστικές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος δεν φημίζεται για τον τουρισμό της. Άρα δεν μπορώ να σας ρωτήσω τι αποτελέσματα έφερε η στρατηγική που ακολουθήσατε. Έχετε δουλέψει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα σε αντίστοιχες περιοχές όπως είναι τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα. Γιατί αυτά είναι τα. Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ήπειρος ούτε η Κεντρική Μακεδονία, η Κοζάνη δηλαδή. Δεν φημίζεται η Κοζάνη για τον τουρισμό της, ούτε ξέρω εγώ η Άρτα. Σας το λέω γιατί είναι καταγεγραμμένο. Ας δούμε τις αφίξεις και την επισκεψιμότητα που έχουν και την αναγνωρισιμότητα. Η Ρόδος, ας πούμε, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, είναι σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από ό,τι είναι η Κεντρική Μακεδονία. Αυτό λέω, αν έχετε... Αν έχετε... Έχουμε και κάποιο έργο σε σχέση με τον τουρισμό, τα Ιόνια και σε σχέση με το περιφερειακό και πρόγραμμα. Η σελίδα σας πότε θα είναι έτοιμη? Η σελίδα είναι θέμα ημερών για να ξανασκευήσει. Να τη δώσουμε το email να μας το στείλει όταν θα τη φτιάξουν τη σελίδα. Κύριε Χαλιαδάκη, σας ακούω. Σας είπα, εμένα μου φάνηκαν μη επαγγελματίες. Μάλιστα, όταν ανέφεραν και τις δράσεις τις οποίες θα βοηθήσουν την επιμήκυση του τουρισμού, ήταν μισές. Καλά, εκεί ήταν που έπεσε το γέλιο το απίστευτο. Εκεί γελάσαμε με την καρδιά μας. Πραγματικά, δηλαδή, εχθές αυτό το δίωρο εκεί ήταν μια απίστευτη ψυχαγωγία για όλους μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να βάλει σε μια δράση μαζί τον αθλητισμό μαζί με την κριτική διατροφή. Ούτε εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί, συγγνώμη, θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Τσακαλάκη από το Ρέθινο, τον συνάδελφό σας. Στον οποίο πήγαν και έκαναν παρουσίαση 2 μέρες πριν, να μας λέει κάτι άλλα τραγελαφικά στο Ρέθινο παρά λίγο να πέσει ξύλο από ό,τι έμαθα. Σε τέτοιο βαθμό. Να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Το έμαθα και εγώ. Έτσι, στο Ρέθινο είχε και γιούχα δηλαδή. Τις γιούχαραν τις κυρίες. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Ακούστε, κύριε Χαλιαδάκη. Δύο κυρίες οι οποίες έρχονται σε μια επίσημη παρουσίαση για να διαφημίσουν την αυαρχίδα του τουρισμού της Ελλάδας στο εξωτερικό και μασάνε τσίχλα. Επιτρέψτε μου να το κάνω και αυτό το σχόλιο. Και μασάνε τσίχλα και μας παρουσιάζουν τις προτάσεις τους μασώντας τσίχλα, λέγοντάς μας επί της ουσίας ότι περιμένουμε να μας πείτε εσείς τι θέλετε να κάνουμε για να το κάνουμε εμείς, και δεν γνωρίζουν πού είναι το Ηράκλειο και πού είναι το Ρέθυμνο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ εγώ να έχω εμπιστοσύνη σε αυτό, ούτε μπορώ να βγω σήμερα στο ραδιόφωνο και να το καλύψω, και ούτε σε καμία περίπτωση μπορώ να σφυρίζω αδιάφορα. Διότι το ποσό είναι μαμούθ. Της ρώτησα, στην επόμενη ερώτηση που θα την ακούσουν σε λίγο οι φίλοι ακροατές, ρώτησα 5 φορές να μας πούν τι θα τα κάνουν τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ και 5 φορές δεν πήρα απάντηση. Δεν ήξεραν.
άλλο που είπαν ότι έρχονται ήδη πάρα πολλές ομάδες στην Κρήτη. Ναι, έρχονται λέει πολλές αθλητικές ομάδες στην Κρήτη, ναι, και θα κάνουμε εκεί, γι' αυτό εκεί δεν έβαλα την πρώτη ένσταση. Ο στόχος μας είναι λέει να προσελκύσουμε ομάδες που θα έρχονται να κάνουν. Δηλαδή η Κρήτη έχει λύσει όλα τα ζητήματα που θα πρέπει να φέρουμε ομάδες. Ήδη ξέρανε ότι υπάρχουν ομάδες. Ενώ δεν υπάρχει καμία ομάδα που έρχεται στην Κρήτη. Μια ομάδα καμία ομάδα δεν έχετε κάνει προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή από πού το βρήκανε, πού κάναν την έρευνα αυτή. Καταρχήν να πω κάτι. Τα στοιχεία της έρευνας που υποτίθεται μας παρουσίασαν, όπως λέγεται στην ορολογία των υπολογιστών, είναι copy-paste. Τα έχουν πάρει από το ίντερνετ, τα έχουν αντιγράψει. Μπράβο. Τα έχουν σειράψει. Μπράβο. Και ήρθαν με πλήνθους και κέραμους ατάκτους ηρημένους να μας πούν ότι θα μας δώσουν τα φώτα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ ντράπηκα. Εγώ αν ήμουν εκπρόσωπος της περιφέρειας θες θα ντρεπόμουν. Ειλικρινά το λέω. Θα τους έλεγα, σας παρακαλώ πολύ, το σταματάμε εδώ, πηγαίνετε να ενημερωθείτε, να μελετήσετε, να οργανωθείτε και ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Και θα πω και κάτι. Επειδή υποτίθεται ότι αυτή η διαδικασία κινήθηκε μέσα από ένα διαγωνισμό, τον οποίο τον πήραν, τυπικά, εγώ δεν αφήνω καμία αιχμή προς την περιφέρεια, το ξαναλέω αυτό δημόσια, και καμία αιχμή προς τον διαγωνισμό. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις μια εγγυητική που ζητάει ο διαγωνισμός κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, μπορείς να έρθεις να πάρεις μια τέτοια δουλειά. Άλλα πράγματα πρέπει να μετρήσουν. Δηλαδή, αυτό που είπα ξεκάθαρα, δείξτε μας τι δουλειά κάνατε στο παρελθόν αναφορικά με τον τουρισμό σε περιοχές ή σε εταιρείες, ποια αποτελεσματικότητα υπήρξε, τι φέρατε δηλαδή, και μετά να προχωρήσουμε. Καμία αντίρρηση. Αυτό από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει. Εκτός αν δεν το κατάλαβα καλά, κύριε Χαλκιαδάκη. Το ίδιο κατάλαβα κι εγώ. Το ίδιο κατάλαβα κι εγώ. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ήταν λίγες οι εταιρείες που μπήκα στο διαγωνισμό. Σίγουρα η Μακάν, η άλλη εταιρεία, είναι ανεγνωρισμένη πανελληνίως και διεθνώς, οπότε πιστεύω πως θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και πάλι τα χρήματα είναι τόσο πολλά που πρέπει για μένα να δοθούν αλλιώς. 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Καλό. Δηλαδή μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Καλό τους φορεί σήμερα να σκεφτούν πολύ καλά τι πάνε να κάνουν. Εχθές πήγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω, η υπόθεση αυτή. Και θα έχει ενδιαφέρον από Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα το κάνω αυτό. Θα μιλήσω και με όλες τις παρατάξεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί σήμερα θέλω να μιλήσω με ανθρώπους της αγοράς, όπως είστε εσείς, που δίνετε τη μάχη για τα ξενοδοχεία, δίνετε τη μάχη για τις αφίξεις, δίνετε τη μάχη για το επίπεδο του τουριστικού προϊόντος. Και ήθελα να ακούσω εσάς που βρεθήκατε καταρχήν χθες σε αυτήν την ενημέρωση. Θέλω να πω όμως κάτι ακόμα. Ναι, ναι, να το πείτε. Εκτός τις δύο κυρίες αυτές, βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα από εκεί μέσα, διότι είπαμε ότι ενωμένοι μαζί θα πάμε μπροστά για την Κρήτη, που σίγουρα έχει μπει μπροστά και η περιφέρεια, και έχουν μπει και άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες του τουρισμού. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα μικρό βηματάκι προς τα μπρος. Και σίγουρα με τις παρεμβάσεις εμάς, εσάς και όλων, πιστεύω ότι στο τέλος θα βγει κάποιο σωστό αποτέλεσμα. Να σας πω κάτι, κύριε Χαλκιαδάκη. Γι' αυτό το σκοπό το φέρνω σήμερα στην πηξίδα το θέμα. Μπράβο. Το προτάσω, το έχω βάλει ήδη και στο ίντερνετ, στις σελίδες μου, ας πούμε, στο Facebook από χθες, και έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος όπου ο κόσμος μπαίνει, ακούει, μαθαίνει, παρεμβαίνει. Γιατί αυτό που θέλω δεν είναι να κοπεί η δουλειά από αυτές τις κυρίες. Αυτό που θέλω ως πολίτης του Ηρακλείου και της Κρήτης και ως δημοσιογράφος είναι να δοθούν σωστά αυτά τα χρήματα και να προλάβουμε τον όλεθρο, την κατηφόρα και την καταστροφή και το πέταγμα των χρημάτων πριν είναι αργά. Δηλαδή εγώ δεσμεύομαι σήμερα ότι δημοσιογραφικά θα παρακολουθώ δαπάνη-δαπάνη το τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δεσμεύομαι σήμερα γι' αυτό. Δεσμεύομαι δημοσιογραφικά απέναντί σας, στους φορείς, απέναντι στους ακροατές, απέναντι στους παράγοντες, στους φορείς, στους αιρετούς. Δεσμεύομαι απέναντι σε όλους ότι εγώ από σήμερα θα παρακολουθώ πώς θα διαχειριστούν το 1,6 εκατομμύρια ευρώ και θα ενημερώνω τον κόσμο. Γιατί μου προκαλεί εντύπωση μια ανακοίνωση που διάβασα ότι όλα καλά και όλα ωραία μετά το χθεσινό. Δεν είναι ούτε όλα καλά, ούτε όλα ωραία. Λυπάμαι που το λέω.
Θέλω να μείνετε να πούμε μια καλημέρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσακαλάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Τσακαλάκη. Καλημέρα και στο κρατές. Είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων του Ρεθύμνου, κύριος Τσακαλάκης, για όσους δεν τον γνωρίζουν. Δεν ήταν χθες, αλλά ήταν προχθές στην αντίστοιχη εκδήλωση Βατερλό στο Ρέθυμνο. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι. Για πείτε μας, καταρχήν σας ακούει ο κύριος Καλιαδάκης, αν θέλετε να του πείτε καλημέρα. Ναι, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα. Για πείτε μας λίγο τι έγινε στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, στο Ρέθυμνο είμαι ο πρώτος που διαπίστωσε αυτή την ανακολουθία που περιγράψατε προηγουμένως. Όντως και στην παρουσία τη δική μας, μας είπαν κάποια ευτράπελα, όπως παραδείγματος χάρη ότι θα διαφημίσουν την νεκρόπολη των Αρμενίων. Και όταν ο πρόεδρος της, που προείδρευε ο κύριος Βαρονάκης, τους ρώτησε πού είναι αυτό, δεν ξέρανε. Η νεκρόπολη των Αρμενίων. Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και φυσικά και δεν υπάρχει. Κατάγεται από τους Αρμένους, τις διόρθωσε και τους είπε ότι είναι ιστερομηνωικό νεκροταφείο Αρμένων. Α, και είπαν μετά, συγγνώμη, λάθος. Ναι, μα κάπως έτσι, ό,τι λέγανε χθες. Κάπως έτσι γινόταν και εδώ. Δηλαδή, τις διορθώναμε εμείς τις κυρίες αυτές. Προσπαθούσαμε να τις επαναφέρουμε σε μία τάξη. Αλλά ξαναλέω ότι εγώ έφρυξα χθες. Περίμενα ότι θα πάω σε μία. Όταν ακούσω ότι κάποιος θα πάρει 1,6 εκατομμύρια ευρώ και θα αναλάβει να πάρει στις πλάτες του αυτό το ιερό φορτίο και το ιερό έργο που λέγεται Κρήτη Παράδοση Πολιτισμός, να το πάει στο εξωτερικό, για μένα είναι σαν να σηκώνει τα τίμια δώρα της Εκκλησίας. Όταν αντιμετωπίζονται τα τίμια δώρα με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά αρχίζω και τρελαίνομαι. Κοιτάξτε, ήταν κι άλλα. Δεν ξέραν ότι το Ρέθυμνο έχει λιμάνι που μπορεί να φιλοξενήσει και κρουαζιέρα και διάφορα άλλα. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση αυτών των δύο κυριών, οι οποίες εκτελούν κατά παραγγελία κάποιο έργο, δεύτερη, τρίτη υπεργολαβία, για μια υποτιθέμενη μελέτη που πληρώθηκε στο παρελθόν ακριβά και η οποία δεν ήταν η σωστότερη. Άλλωστε αυτό το παραδεχτήκαμε όλοι. Πλην όμως πιστεύω ότι όλα αυτά τα λάθη, γιατί περί λαθών πρόκειται, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει και εμένα έκανε κάτι τέτοιο, πρέπει να διορθωθούν. Κύριε Τσακαλάκη, αυτό είπα ότι ναι. Εμένα σκοπός μου δεν είναι να κόψω τη δουλειά κανενός. Όχι. Εμένα σκοπός μου είναι να ελέγξω και να ελέγξουμε όλοι μαζί, και οι δημοσιογράφοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς, πού θα πάνε αυτά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Και εγώ είπα, δεσμεύτηκα σήμερα. Μπαίνω σε εκστρατεία ελέγχου, δημοσιογραφικού ελέγχου, να βλέπουμε. Γιατί εγώ χθες ανησύχησα. Είδα πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν με έπεισαν, με έκαναν να με ζώσουν φίδια και να αρχίσω να καταλαβαίνω παράξενα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να περιφρουρήσουμε αυτά τα λεφτά που ανήκουν στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης, στην ιστορία της Κρήτης, στον πολιτισμό της Κρήτης και στους πολίτες της Κρήτης που προσδοκούν. Διότι όπως είπα εχθές στις κυρίες, κάτι που δεν το είχαν καταλάβει μάλλον, ότι ο τουρισμός για την Κρήτη είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν ζουν μόνο οι ξενοδόχοι. Βεβαίως και πρέπει να κερδίσουν και οι αερομεταφορείς και τα πλοία και οι ξενοδόχοι και αυτοί που κάνουν τα τρανσφερ, αλλά είναι και η ταβέρνα, είναι και το μαγαζί με τα σουβενίρ, είναι και οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα, για να μην μακρηγορώ, τα οποία μάλλον δεν τα έχουν καταλάβει και δεν τα έχουν συνυπολογίσει. Πρέπει λοιπόν να τις επαναφέρουμε σε τάξη. Σωστά το λέτε. Και να τις ελέγξουμε. Να τις ελέγξουμε. Εγώ θέλω να τα πάρουν τα χρήματα προς Θεού, αλλά να κάνουν δουλειά. Αλλά να πάρουν 1,6 εκατομμύρια ευρώ, να φέρουν αποτελέσματα μετρήσιμα, να τις αξιολογήσουμε, να δούμε όντως κάνει 200 χιλιάρικα αυτό που μας λένε, ή κάνει 200 και το κοστολογούν 500. Εγώ ρώτησα χθες πόσο θα κοστίσουν οι εκθέσεις και δεν ήξερα να μου πούνε. Και στο κάτω-κάτω είναι 4 εκθέσεις αυτές που έχουν αναλάβει και στις οποίες εγώ προσωπικά στη μια από αυτές πάω 34 χρόνια ανελιπώς τώρα. Ωραία. Κοινή ερώτηση λοιπόν, ένα λεπτό. Κοινή ερώτηση και προς τον κύριο Χαλκιαδάκη για να τον αποδεσμεύσω και προς εσάς κύριε Τσακαλάκη. Εσείς πάτε ως ξενοδόχοι. Θα δεχόσασταν προχθές ποτέ να πληρώσετε κάτι που κοστίζει 1 ευρώ, 5 ή 3? Κύριε Χαλκιαδάκη. Αυτό που κοστίζει 1 ευρώ, εμείς προσπαθούμε να το πληρώσουμε μισό. Έτσι είναι. Κύριε Χαλκιαδάκη, ναι, για να σας ακούσω για να ολοκληρώσουμε μαζί σας. Φυσικά και όχι, γιατί εμείς προσπαθούμε να μειώνουμε τα κόστη μας, όχι να τα μεγαλώνουμε. Επίσης έβαλα ένα άλλο ερώτημα και είπα ότι αν μας πείτε ότι πρέπει να πάμε στην έκθεση του Λονδίνου, του Βερολίνου και της Μόσχας,
Το ξέρουμε και από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε 1,6 εκατομμύρια ευρώ για να μας πείτε αυτό. Πάμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε έτσι κι αλλιώς, ακριβώς. Και επειδή, κύριε Χαλκιαδάκη, για να κλείσω, να πω και κάτι ακόμα. Είναι πολύ άσχημο, μα πάρα πολύ άσχημο, να βλέπουμε να επαναλαμβάνονται πράγματα που έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Δηλαδή, μία άλλη εταιρεία πρόσφατα πήρε ένα ποσό μαμούθ για να κάνει ένα λογότυπο. 150-160 χιλιάδες, κάτι τέτοιο. Θυμάστε. Και υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων. Μιλάω για τον κύριο Κουρί, ο οποίος ήρθε, πήρε 150 χιλιάρικα, εξαφανίστηκε. Και τι έκανε? Κάθισε και έγραψε τα πρακτικά όλων αυτών που βρέθηκαν στη σύσκεψη, τα δικά σας δηλαδή, και τα καθαρόγραψε και τα έφερε. Και πήρε 150 χιλιάρικα γι' αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή η κοροϊδία έχει ξεπεράσει τα όρια. Και γι' αυτό μας κάνει να είμαστε τόσο ψηλιασμένοι και να ανησυχούμε τόσο πολύ και να μας δώνουν φίδια. Φίδια, διότι εμένα χθες με έδωσαν φίδια. Φίδια για το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Εμένα, όταν το έμαθα, με έχουν αρχίσει και με ζώνουν τα φίδια. Διότι ζητάμε πολλές φορές στήριξη για κάποιες αεροπορικές εταιρείες, για ακριβώς διάφορα πραγματάκια μικρά, και δυστυχώς δεν μας τα δίνουν. Έτσι. Διότι από ό,τι λένε, αυτά είναι ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία πρέπει να ξοδευτούν με αυτόν τον τρόπο, και τα άλλα δεν είναι. Και τα άλλα, η διαφήμιση άλλη είναι. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Χαλκιαδάκη, θα είμαστε μαζί, θα το παρακολουθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας απεμπλέξω από την επικοινωνία μας, να μείνω λίγο με τον κύριο Τσακαλάκη. Σας είπα εγώ για το Ηράκλειο, έφρυξα χθες. Πείτε μου τι άλλο έγινε στο Ρέθυμνο, για να μάθουμε λίγο. Κοιτάξτε, όταν ήρθαν στο Ρέθυμνο, προσπαθήσανε να μας ενημερώσουν και μάλιστα μας ζητήσανε να τους πούμε ποιους από τους 12 θεματικούς άξονες, τους οποίους προέβαλε η μελέτη Alter Vision Κουρίς, με λίγα λόγια, ήταν κατά τη γνώμη μας η προτεραιότητα του Ρεθύμνου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν μπορούσαμε, και ενίστανται όλοι οι παριστάμενοι, δεν μπορείς σαν τα παιδιά του Δημοτικού να ρωτάς, βάλτε μου σε σειρά αυτά, πέντε, γιατί μάθημα θα κάναμε. Τους εξήγησα λοιπόν ότι απλά πράγματα. Εμείς είχαμε ένα τουρισμό 7 μήνου στην Κρήτη. Για κάποιους λόγους και από κακή μας διατήρηση το χάσαμε και πήγαμε στο τρίμηνο. Τετράμινο κατά άλλους. Εσείς λοιπόν που είστε οι επαΐοντες της αγοράς, θα πρέπει να μας υποδείξετε τρόπους με τους οποίους θα ξαναεπανέλθουμε στους 7 μήνες ή στους 8 μήνες σεζόν. Είστε σε θέση να το κάνετε αυτό? Και εμείς πώς το θέλουμε? Θα μας παρουσιάσετε μια μελέτη, θα μας πείτε ότι αυτά προτείνουμε και κοστίζει το καθένα τόσο, για να μπορούμε και εμείς να διαλέξουμε σύμφωνα με τα χρήματα που έχουμε. Εκεί τελματώθηκε η κατάσταση. Επιφυλάχτηκαν να απαντήσουν για το πού θα πάνε τα χρήματα. Φανταστείτε τώρα ότι μέσα στη μελέτη, στο τέλος, υπάρχει και μια έρευνα που θα κάνει η MRB, ο κύριος Μαύρος δηλαδή, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, για την αναγνωρισιμότητα του brand name και του λογότυπου η Κρήτη μέσα σου, για να μην πω πού. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πράγματα, θα φέρουμε, πού πάνε ρε παιδιά αυτά τα χρήματα, λέει, θα φέρουμε δημοσιογράφους από το εξωτερικό, θα αποτανθούμε σε ξένα μίντια, θα κάνουμε αυτό και εκείνο. Μα από ό,τι ξέρω, όταν φέρνεις δημοσιογράφους από το εξωτερικό, δεν τους πληρώνεις. Αυτό που όλοι οι παριστάμενοι αναγνωρίσανε, και ο κύριος Βαρνιαδάκης και ο κύριος Βαωνάκης και οι λοιποί που συμμετείχαμε, είναι ότι μια προχειρότητα διακρίνει αυτή τη μελέτη και αυτή την προσπάθεια που πάει να γίνει, και επισημάναμε ότι το 1.600, άσχετα αν είναι χρήματα από ΕΣΠΑ, δεν πρέπει να χαθεί. Είναι χρήματα τα οποία πάνε ακριβώς για να επιμηκύνουν. Εμείς δεν τα δίνουμε. Δεν τα δίνουμε. Έτσι. Η Κρήτη δεν τα δίνει αυτά τα χρήματα για να πεταχτούν. Ακούστε λίγο. Ακούστε, επειδή δεν ήσασταν χθες εσείς. Έπαιξα ήδη ένα ηχητικό εκεί που τις ρωτάω τις κυρίες για τη σελίδα τους. Καταρχήν μου φαίνεται απίστευτο ότι δεν έχουν σελίδα στο ίντερνετ. Για να μην σχολιάσω για την κάρτα τους την επαγγελματική την οποία μου έδωσαν. Την έχω εδώ μπροστά μου. Έτσι. Για να μην σχολιάσω να πω γι' αυτό. Ακούστε, η εταιρεία αυτή δίνει μια κάρτα. Προσέξτε τώρα να δείτε λεπτομέρειες. Γιατί σας λέω, γιατί σας λέω ότι με έχουν ζώσει φίδια. Έχεις ένα μαγαζί, έχεις ένα ξενοδοχείο. Εσείς είστε ξενοδόχος, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή είστε πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Και πάτε κάπου και δίνετε μια καρτούλα σας. Και λέει Εμμανουήλ Τσακαλάκης, ας πούμε, πρόεδρος Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Και πάνω στα τηλέφωνά σας που βάζετε, βάζετε και τη σελίδα στο ίντερνετ για να μπω εγώ να τη δω. Ή του ξενοδοχείου σας, δεν είναι αυτονόητο αυτό που λέει ο κ. Τσακαλάκη? Είναι αυτονόητο. Και ακόμα και η Εύγα της γειτονιάς μου, που έχει τέτοιες κάρτες, έχει σελίδα.
και μου τη δίνει όταν άμα πάρω κάρτα από εκεί. Μου έχει πάνω, λέει www.evgagitonias, ξέρω εγώ, tac.gr. Λοιπόν, λοιπόν, όταν λοιπόν είσαι διαφημιστική εταιρεία και δίνεις μια τέτοια κάρτα που δεν έχεις καν τη διεύθυνση τη σελίδα σου πάνω, ποιος πρέπει να το κάνει? Λοιπόν, ακούστε λίγο εδώ. Εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι που θέλω να ακούσετε με προσοχή και να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, όπου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ένα λεπτό. Προς το πρόσωπό σας, για την ιστορία που έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια τα πράγματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό, λοιπόν, για να συνοψίσω όλα αυτά τα οποία επισημαίνουν οι προλαλήσαντες. Θα πάρετε 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας πείτε τι δράση θα κάνετε με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, πώς θα τα διαχειριστείτε και παράλληλα πώς εκτιμάτε ότι θα έρθουν πίσω αυτά τα λεφτά, διότι το θέμα να πάμε σε τρεις εκθέσεις που έτσι κι αλλιώς ο κόσμος ξέρει ότι πάνε οι φορείς, όπως είναι το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Μόσχα και οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν είναι marketing. Θα πάμε έτσι κι αλλιώς, το ξέρουμε, μα το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έτσι, εσείς τι θα κάνετε επιπρόσθετα για να ενοποιήσετε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και πώς εκτιμάτε ότι θα φτάσετε στο στόχο? Αυτό θέλω να μας πείτε. Ποιος είναι ο στόχος κατά την άποψή σας? Κατά την άποψή μου είναι... Προσέξτε, κάνω ερώτηση. Κάνω ερώτηση και με ρωτάνε εμένα πίσω. Ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν δεν θα κουράσω γιατί είναι μεγάλο το βίντεο. Ρώτησα 5 φορές πού θα πάνε τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ και δεν πήρα απάντηση, κύριε Τσακαλάκη. Εδώ όμως είναι χαρακτηριστικό το σημείο. Κάνω μια ερώτηση και μου απαντάνε με ερώτηση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά απίστευτο να ρωτάς και να σε απαντάνε με ερώτηση. Ακούστε το ξανά. Κάνετε επιπρόσθετα για να ενοποιήσετε αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και πώς εκτιμάτε ότι θα φτάσετε στο στόχο? Αυτό θέλω να μας πείτε. Ποιος είναι ο στόχος κατά την άποψή σας? Κατά την άποψή μου είναι διπλός ο στόχος, δυνητικά. Αφενός να καλύψουμε, αλλά βέβαια συνεχώς μας ρωτάτε. Δηλαδή, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να σας πούμε μόνο, ήρθαμε να σας ακούσουμε κιόλας. Θα σας απαντήσω όμως. Ο στόχος είναι διπλός δυνητικός. Πρώτον, να καλύψουμε τις περιόδους Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, που είναι μια περίοδος που είναι άδεια, όπως και το Απρίλιος-Μάρτιος. Μάρτιος-Απρίλιος, δηλαδή τότε που ξεκινάνε οι πτήσεις και ανοίγουν δηλαδή τα ξενοδοχεία. Ένα αυτό. Και ο δεύτερος στόχος είναι να πάμε σε ένα ποιοτικό κοινό. Ένα κοινό το οποίο δεν θα έρθει απλά να αφήνει εδώ τη σκόνη του και τα απορριμματά του, αλλά θα έρχεται να καταναλώνει και ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα σε πολλά διαφορετικά κλαδικά επαγγέλματα να έχουν ωφέλη. Βεβαίως πρέπει να κερδίσει ο αερομεταφορέας. Βεβαίως πρέπει να κερδίσει ο ξενοδόχος. Βεβαίως αυτός που κάνει το τράνσφερ. Αλλά πρέπει να κερδίσει και το λοιπό σύνολο που υποστηρίζει τον κλάδο. Πείτε μας λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε με αυτά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ? Δεύτερη φορά. Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι τι θα υλοποιήσουμε με βάση το έργο το οποίο προκηρύχθηκε. Άρα, το έργο το οποίο προκηρύχθηκε και το οποίο αναλάβαμε μετά από διαγωνισμό ο οποίος έγινε, έχει τις ακόμητες δράσεις. Η μία δράση, όπως είπατε, είναι η δράση των εκθέσεων. Είναι μία δράση την οποία τώρα την κάνουμε κάθε χρόνο το νόημα. Απλώς τώρα θα υλοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο που συγκριματοποιείται αποτέλεσμα. Τι διαφοροποίηση θα κάνετε τις εκθέσεις? Αυτό το οποίο ακούστε το αυτό. Είναι το πώς είναι φτιαγμένο. Καταρχήν αυτά καινούργια περίπτερα είναι branded με βάση το καινούργιο brand της Κρήτης. Δεν είμαστε πλέον. Αυτό δηλαδή που θα μας διαφοροποιήσει φέτος, ακούστε, αυτό που θα μας διαφοροποιήσει φέτος, κύριε Τσακαλάκη, σύμφωνα με τις κυρίες που θα πάρουν 1,6 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι το νέο λογότυπο. Αυτό θα μας διαφοροποιήσει. Επειδή θα δουν ένα άλλο λογότυπο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωραίο, δεν έχει σημασία, ή μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει, πάλι δεν έχει σημασία αν μ' αρέσει εμένα, δεν στέκομαι σε αυτό, αυτό θα κάνει τη διαφορά. Αυτό θα μετρήσει και θα κερδίσουμε πόντους. Το νέο λογότυπο, το νέο branding. Ήρθαν και μας λέγανε εκεί κάποιες λέξεις και νομίζανε ότι απευθυνόταν σε βοσκούς, σε αγράμματους, σε ηλίθιους. Συγγνώμη που είπα για βοσκούς, έτσι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αλλά αν κάποιος επιλέξει να μιλήσει στην κινέζικη γλώσσα με ένα Κινέζο και μιλήσει στα τουρκικά, δεν θα καταλαβαίνει. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω.